Λοιπόν, επειδή ξέρουμε που είναι το πρόβλημα βρίσκεται στις 2.500 τόνους σύμμικτα, αλλά κυρίως οργανικά που βρίσκονται πίσω στο πίσω μέρος. Γι' αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο, για 2.500 τόνους, 3 μπορεί να είναι το πολύ. Εντάξει, τώρα ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, για 2.500 τόνους, έχουμε ήδη συζητήσει με την εταιρεία η οποία έχει κάνει τη διαχείριση των σύμμικτων απορριμμάτων στο Δήμο Καλαμάτας, για να τα μεταφέρουμε και να τα κοπωστοποιήσει, επειδή καθυστερεί πάρα πολύ όμως αυτή η διαδικασία, γιατί δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τα άλλα σύμμικτα απορρίμματα που υπήρχαν πάνω, τα παλιά σύμμικτα απορρίμματα. Είμαστε και στη διαδικασία σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης και αποστολής προς την περιφέρεια, ώστε να εγκριθεί αυτή και να εξηγήσουμε τη διαδικασία αποκατάστασης του συγκεκριμένου χώρου, ώστε να σταματήσει να υφίσταται το πρόβλημα της Αρακίδια. Όσο και το άλλο θέμα για τα υγρά που υπάρχουν στη Μαραθώλακα, να πω ότι τα υγρά εκεί προέρχονται από αστικά απόβλητα. Οπότε είναι αστικά υγρά, δεν είναι βιομηχανικά. Και εφόσον έχουμε τοποθετήσει κόμπα βιολογικού καθαρισμού και εφόσον φτάσει το ΣΥΟΤ είναι εκεί που πρέπει, και βέβαια μπορεί να πάρει στην ΔΕΙΑΚ να διαχειριστούν εκεί. Εκεί να έχουν φτάσει στο ΣΥΟΤ που επιβάλλεται να είναι για να μπορέσει να γίνει διαχείριση. Δεν είναι όμως βιομηχανικά, μην τα μπερδεύουμε. Προέρχονται από απορρίμματα που βγαίνουν από τα σπίτια, είναι αστικά απόβλητα. Ευχαριστούμε κύριε Μπάγκα.